την τήρηση των προηγούμενων δεσμεύσεων των πολιτικών παραγόντων της περιφέρειας αλλά και άλλων που βρέθηκαν στους κοινούς αγώνες τα πρώτα χρόνια της χωροθέτησης του ΧΙΤΑ στο ελληνικό, ώστε να αποτραπεί η προοπτική μετατροπής σε ΧΙΤΗ και η κατασκευή ενός δεύτερου κυτάρου, ζητάμε δημόσια παρέμβασή του ο Σύλλογος Προστασίας Αράχθου. Λίγες ημέρες μετά την έγκριση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων και τη δρομολόγηση των σχετικών διαδικασιών για το δεύτερο κύτταρο, ο Σύλλογος υπενθυμίζει στους πολιτικούς παράγοντες της περιοχής τις δεσμεύσεις τους σε προγενέστερο χρόνο, που ξεκαθάριζαν ότι δεν πρόκειται να επιτρέψουν τη συνέχιση του περιβαλλοντικού εγκλήματος, όπως τόνισαν, που έχει συντελεστεί και συντελείται στην περιοχή. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Προστασίας Αράχθου, Δημήτρης Μίτσης, αφού έκανε μια μικρή ιστορική αναδρομή της απόπειρας χωροθέτησης του ΧΙΤΑ σε άλλες περιοχές, μέχρι να καταλήξει στο ελληνικό, τόνισε ότι αυτό που αποφασίστηκε σήμερα είναι η επέκταση του ΧΙΤΑ. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κύριος Μίτσης στη στάση που κράτησε η μείζωνα αντιπολίτευση στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Από το στόχαστρο του κύριου Μίτση δεν ξέφυγε ούτε ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων, τον οποίο κατηγόρησε για έλλειψη διάθεσης να αντισταθεί στους σχεδιασμούς. Ελγινή εντύπωση μας προκαλεί η στάση της μείζωνος αντιπολίτευσης. Εδώ θα θέλαμε να εξαιρέσουμε τον κύριο Τσίκαρη και τη στάση του μέσα σε όλο αυτό το θέμα. Ψηφίζοντας το συγκεκριμένο πέστα, διαβάζω πάλι από εσάς ότι από έντυπα από τα μέσα από εφημερίδες της περιοχής μας, που δηλώνει η κυρία Γεροβασίλη ότι ιδιαίτερες αντιδράσεις αυτοδιοικητικές, κοινωνικές, πολιτικές δεν υπήρξαν, με αποτέλεσμα σήμερα να εκκρεμεί μόνο η κύρωση του πέστα και η έκδοση του αντίστοιχου ΦΕΚ. Προφανώς η κυρία Γεροβασίλη δεν γνωρίζει ότι άτομα που ήταν στη δική της παράταξη είχαν έρθει αντιμέτωπα με τα ΜΑΤ την πρώτη φορά που έγινε το ΧΙΤΑ στο ελληνικό και η προσπάθεια να μην έχουμε αυτό το πρόβλημα μέσα στα όρια του Δήμου με αυτή την κατασκευή. Προφανώς αγνοούν ότι αυτή είναι το κέντρο των αποφάσεων. Δεν μπορεί να ακολουθούν τις εξελίξεις και να τρέχουν πίσω από προδιαγεγραμμένες αποφάσεις άλλων. Ή υπάρχει εθνικός σχεδιασμός για τη διαχείριση που υπερβαίνει των υπολείπων περιφερειακών ή όχι. Παίρνοντας αυτή τη φορά το Δήμο Βορείου Τζουμέρκων, εκεί διακρίνουμε ότι η έλλειψη διάθεσης να αναδειχθεί το θέμα ως κυρίαρχο τουλάχιστον μας προκαλεί έντονους προβληματισμούς. Ο Σύλλογος Προστασίας Αράχθου προτείνει ένα διαφορετικό μοντέλο στη διαχείριση των απορριμμάτων και δηλώνει κάθετα αντίθετος στις σχεδιαζόμενες πολιτικές για τον ΧΙΤΑ του ελληνικού. Προτείνουμε ένα διαφορετικό μοντέλο όσον αφορά τη διαχείριση των απορριμμάτων, όπως το διαχειριστικό πλαίσιο της ΠΡΟΣΥΝΑΤ. Δεύτερον, δηλώνουμε κάθετα αντίθετη στις σχεδιαζόμενες πολιτικές για το ΧΙΤΑ ή ΧΙΤΗ ελληνικού, και κάποια στιγμή θα το συζητήσουμε το τι σημαίνει ακριβώς. Τι θα γίνει ακριβώς με το εργοστάσιο, εάν και εφόσον ξεκινήσει. Απαιτεί από τους αιρετούς, έστω και την ίστατη ώρα, να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους, αυτά που λέγανε δημόσια όλα αυτά τα χρόνια. Τέταρτον, προτείνουμε τη δημιουργία ΧΙΤΗ στα όρια της χωροθέτησης της μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων. Αυτή τη στιγμή φαινόμαστε σαν καλαμιά στον κάμπο, μόνοι μας να φωνάζουμε για ένα θέμα που θα αφορά όλους τους κατοίκους της περιοχής μας και ευρύτερα του λιγανοπεδίου Ιαννίνου για τα επόμενα 20 χρόνια, τουλάχιστον. Όμως, όσον αφορά τις αντιδράσεις, ο κόσμος, μετά και την πρώτη προσπάθεια να μην γίνει καν το ΧΙΤΑ στο ελληνικό, νιώθει τιμένος. Και είναι άλλη μία ήττα ψυχολογική, μέσα σε όλες αυτές τις ήττες που έχουμε υποβληθεί όλοι μας ως Έλληνες πολίτες όλα αυτά τα χρόνια. Θεωρώ ότι από σήμερα είναι μια επαρχή μιας καινούριας συζήτησης. Θεωρώ ότι αυτοί οι άνθρωποι που διαχειρίστηκαν και διαχειρίζονται, έστω και την τελευταία στιγμή, μπορούν να διαμορφώσουν διαφορετικά τις συνθήκες όσο αφορά την κατασκευή νέου κυτάριου ή την επέκταση εκεί. Οι δεσμεύσεις τους ήταν ξεκάθαρες. Λειτουργεί, ολοκληρώνεται ο κύκλος ζωής του κυτάρου. Κάνουμε ό,τι προβλέπεται από το νόμο για την αποκατάσταση της περιοχής και φεύγουμε από το μεγάλο λαγκάδι. Καταλήγοντας, ο κύριος Μίτσης αναφέρθηκε σε δύο περιστατικά ρήπανση στη Χρυσοβίτσα που καταλήγουν στον ποταμό Άραχθο, γνωστοποιώντας ότι για το μεν πρώτο έχει ήδη ενημερωθεί για να παρέμβει ο Δήμος Μετσόβου, ενώ έχουν συγκεντρωθεί και 70 υπογραφές από κατοίκους. Για το δε δεύτερο, ανακοίνωσε πως έχει ήδη γίνει καταγγελία σε βάρος της ΔΕΗ στους επιθεωρητές περιβάλλοντος που πρόκειται να έρθουν για έλεγχο στην περιοχή. Η βίαιη
λειτουργία τους στη μέση από το ρόο του ποταμού, αδιαφορώντας αν δίπλα περνάει ποτάμι. Νομίζουν ότι είναι μια διαδικασία η οποία μπορούν να ξεπλένουν τα μηχανήματά τους και να λειτουργούν αυθαίρετα, χωρίς να υπάρχει κάποιος έλεγχος στην περιοχή. Νομίζω ότι και αυτό μετά από τη σημερινή συνέντευξη θα αναδειχθεί.